وبتضرعاتنا بالكرم السابق المزيهان الممدان والكديس المشرف الرسل مديهم والكديس المجد لمديهم يعقوب آخر أب أرشد أورشليم وبين القديسين والمسكونة رؤساء الكهنة الوادمين بسيليوس الكبير Thank you.
Θεοφίλου του Μακαριωτάτου Θεοτάτου και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα مستحقا لهم.
فكانوا تائهين في البراري والجبال والمغاور. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωμα. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, πας ως της ομολογήσει εν ημίν, έμπροσεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτόν, έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανή. Ως της διάν αρνήσετε με έμπροσεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν κακό, έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπέρε με, ου πέστη μου άξιος, και ο φιλόν ιόν η θυγατέρα υπέρε με, ου πέστη μου άξιος, και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτόν, και ακολουθεί ο πίσω μου και ο πέστη μου άξιος. Αποκριθήντε ο Πέτρος είπεν αυτόν, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και εκολουθήσαμεν συν, τι άρα έστε ημείς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημείν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν τέχνε, εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί δώδεκα θρόνους, κρίνονται στα δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας η αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα η μητέρα, η γυναίκα η τέκνα η αγρός, εν εκέν του ονοματόν μου, έκατα το ταπλασίο να λείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσκατοι και έσκατοι πρώτοι. Αεταρήφω αλλά δίνει που τα πάντη, αλλά ελείπησα μαμά. Ο αμάνιον κύρουν μη κουδαμνάς, ον κύρου μου άνα κουδαμάδι, αλλά ελείπησα μαμά. Μαν αχάβα άβαν, αλκουμάν αλθαραμίνιν, φαλά γιασταχικούνι. ومن أحب ابنًا أو بنتًا أكثر مني فلا يستحقوني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقوني فأجاب بطرس وقال له هو ذا نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في جيل التجديد متى جلس ابن البشر على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنين عشر كرسيا تدينون أشباط إسرائيل الاثنين عشر وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد قولان من أجل اسمي يحضر مئة ضيف ويعرف الحياة الأبدية. Yeah.
πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχαιροσύνης σου νηστεί, Κύριος ο Θεός, και τη βασιλεία πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάεσαι τους κοπείς Ορθοδόξων, τον Ορθοδομούτον το λόγο της αληθείας. Βαρθολομαίου Κώστας Πολέος Θεοδόν Ρατσανδίας Ιωάννα Αντιοχίας Κυρίλου Μόσχας Ιλέπενη Γραντίου Δανείου Κρέστιου Νεοπίτους Όπτιας Ιλίου Γεωργίας Χριστόμου Κύπρου Ιερολίμου Αθηνών Σάβαρος Ομίας Αναστασίου Τυράννων Ρατισλάμ Πέσο και Πάστα Χίες της Σλοβακίας Λαγιωτά των Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Τον αδελφόν ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών Μοναχών. Τον συλλειτουργού των ημών Αρχιερέων, Κυριακού και Ιωακήμ, Ιουστίνου Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, του Ευσεβούς ημών Γέρτσες, Πάσης Αρχής και Εκκλησίας εν αυτό, πάντων των προσεπτών των εν θεία κυρία μυσταγωγία τάφτη και πάντων τα ονόματα εμιωρεύσαμε εν θεία γεία κυρία πεθέση ζώντων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων. Και μη ακούμα και μη εν βασιλεία χάσου παρουσί βάζω αρχαδού καθεσκαβέλια Μαζεμίεν, 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 βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμπάνε ο Πατριάρχην ο Θεόφιλος, η άφθορα που λυλάφει μελακούδηχη που λαχύνει, αλάνα που λαουάνιν, ουαϊλά εν η βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον μακαρίον και εμείς των φυτών, πανιερών και ως αστάσεως, της σειράς μονής τάχτης, τον εν μακαρία τη δίξη γερωμένων, αντίν Πολυκάρπου Αθανασίου Κυρίου Προσδοπέου Θεού Νικολού Γερασίμου, Δαμιανού του Μαθαίου Βενεδικιοδόρου και πάντων των Αιδήμων Πατριαρχών, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων, εν της ιερής του Γέννηστα και έτσι μοναγός υπάρχει πεσχάτων, πάντων των αδελφών ημών, των απαταχθούς της πρωτείας κυρίου κείμενων, και πάντων όταν ονόματα εμιμονεύσαμεν, εν τη Αγία και άποδεστη τιμημένον. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων. Μην άδειν το πριν τα μηδίτην, πανία δέρδιν τέρεν μου κάντας, που εμνάτζα μία ρακεντήν, μην αβάινα, ο αιχουάντερ δόξιν αθέναχος
σε πας όσους ομολογήσετε μία προς τον ανθρώπο, ομολογήσω το εγώ ένα αυτό έπροσε του πατρός μου του νευανής. Ως της δάν αρνήσετε με έμπροσε των ανθρώπων, αρνήσω με αυτό και εγώ έμπροσε του πατρός μου του ενουρανής, και ως που λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, που και στη μου άξιος. Αγαπητέ Χριστό αδελφοί, ευλαβείς χριστιανοί, η χάρη του Αγίου Πνεύματος λίγαγε πάντα σε εμάς εν μέσω των επιπληθέντων περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της δημόδους νόσου του κοροναβάιρους, εν το ιερό τούτο αγιογραφικό προσκυνήματι του φρέατος του Ιακώβ, ως και του τόπου της θαυμαστής συναντήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά της αμαρίτιδος γυναικός, ή να ευχαριστιακώς εορτάσομεν την εορτή των απανταχού της Οικουμένης Αγίων Πατέρων, Αγίων Πάντων, εξαιρέτως δε την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, του εκτόπου τούτου Φλαβουίας Νέας Πόλεως Παλαιστίνης καταγωμένου. Η των Αγίων Πάντων εορτή αποτελεί προέκταση της μεγάλης εορτής της Αγίας Πεντηκοστής, δηλωνώτι της εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν αποστολής του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Κυρίου. Και τούτο διότι οι αποτελούντες το νέφος πάντων των Αγίων προφήτε ή την έλευση Χριστού το κόσμο κηρύξαντες, Απόστολοι των εθνών σαγηνευτέ και αλλοίς των ανθρώπων, μάρτυρες, οι βασάνους και αιχηθούς υπομείναντες, πατέρες θεοπόροι, η τυφωτιστική δυνάμη του Αγίου Πνεύματος, την υγιένουσα της Εκκλησίας, πίστην ασφαλώς δογματίσαντες, ο Δήμος των Οσίων και Δικαίων και ο Χορός των Τιμίων Γυναικών και των Λοιπών Αγίων, των Ταπάθη της Αρχός Νεκροσάτων, και εν ουρανή συναγγέλης εφρενωμένων. Ούτε πάντες κοινωνοί και μέτοχοι εγένοντο της δωρεάς του παρακλήτου του τέστη του Αγίου Πνεύματος, δια του οποίου κατά των θείων Παύλων προσελιλήθαση σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριά συναγγέλων πανηγύρι και εκκλησία τόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Η πόλη του Θεού του Ζώντος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η περιβόητος Ιερουσαλήμ. Αλλά η Ιερουσαλήμ, η επουράνιος, δηλωνώτη η εκκλησία των Αγίων του Θεού, η επουράνιος εκκλησία, η βασιλεία των ουρανών κατά των ζυγαβηνών. Τύπος και εικόν της επουρανίου τάφτης εκκλησίας είναι η επίγειος Ιερουσαλήμ, που τέστη η επίγειος εκκλησία του Χριστού. Τούτο σημαίνει ότι η εκκλησία ούσα το σώμα του Χριστού και αυτός ο Χριστός η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας είναι ο χώρος και ο τόπος ένθα του Άγιον Πνεύμα ουσιοδός κατοικεί και συνέχει και συγκροτεί όλων των θερμών της Εκκλησίας, ότι εν αυτό το Χριστό και το σώματι αυτού κατοικεί πάρ το πλήρωμα της Θεότητος σωματικός κηρύττει ο Θεσπέσιος Παύλος. Με άλλα λόγια, ο Χριστός εγένεται το υπόδειγμα όλων των ανθρώπων των θελώτων σωθήνε και υψεπίγνωσιν αληθείας ευθύνη. Χριστός έπαθε υπερημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύνθεση αυτού τη δάσκη ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος. Όντως, πάντες οι Άγιοι της Εκκλησίας ανεδείχθησαν μιμητέ του Χριστού, έκαστος αναλόγως του χαρίσματος και του αγώνος αυτού, ακούοντες εις την πατρική προτοπή του ιερωτάτου Παύλου λέγοντος
μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ Χριστού και εμίγαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Ερμηνεύοντας τον Παύλο των Λόγων οι πατέρες της Εκκλησίας, ο μεν Άγιος Θεοφύρακτος λέγει «Και νυν την αζωήν ζω και ο Χριστός εμί εσύ, τα πάντα και πνοή και ζωή και φως». Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει «Ουδέν των ανθρωπίνων τε και ειδικών παθημάτων εν εμί ζει, ούτε ειδονή, ούτε λύπη, ούτε θυμός, ούτε φόβος. Ου καλωτή το την ψυχήν διάτηρος σχέσεως κυλιδούντων, αλλά εκείνος μη μόνος εστίν, όσου δεν του τον εστί. Παν γάρ το έξω ξεκινούπησεως θεωρούμενο, αποξισάμενος, που δεν έχω εν εμαυτό τιούτον ή ον εν εκείνο ουκέστη, που χάριν εμή το ζει Χριστός. Πάντες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αναγνωρίζονται ως γνήσιοι διάκονοι και εργάτε της Παλαιάς Διαθήκης του Θεού. Πατρός, πολλό δε μάλλον αναγνωρίζονται ως γνήσιοι διάκονοι και εργάτε της Νέας εν Χριστώ το Υιό και Θεό Διαθήκης. Ο σοφός Παύλος αποκαλεί τους κήρυκας του Ευαγγελίου «Ευωδία Χριστού ευχάριστον εις τον Θεό, ότι Χριστού ευωδίες μεν το Θεό, εν της οζωμένης και εν της απολυμένης». Η ευωδία αυτή του Χριστού δεν είναι άλλη από την αγιοσύνη των φίλων, δηλωνότι των Αγίων του Χριστού κατά το ηρημένο. «Άγιοι έσεστε ότι εγώ Άγιος ημί, οι δε Άγιοι του Θεού, είναι αυτοί οι οποίοι υμνούν και διηγούνται την δόξα αυτού ως ψάλλει ο Δαβίδ. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει, την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσου και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Αυτό του το ακριβώς και τα αυτό του το ακριβώς λόγε, ακριβώς έπραξε λόγοτε και έργο ο σήμερον εξόχως τιμόμενος μεταξύ των Αγίων Πάντων, Άγιος Ιουστίνος, ο θαυμασιότατος κατά των Τατιανών και φιλόσοφος και μάρτης κατά των Τερτυλιανών. Κατά δε των Ευσέβειων Κεσαρίας, κατά διωθείς ο Άγιος Ιουστίνος ως χριστιανός, χάρις εις τας επιβουλάς του ιδωλολάτρου φιλοσόφου Χρίσκετος, τέλος δύο κατακοσμείται μαρτυρίο από κεφαλιστής επί Ρωμαίου Αυτοκράτρος Μάρκου Αυγουστίου εν Ρώμη περί το έτος 165 μετάλλων εξ χριστιανών. Όχι μόνο το θείον μαρτύριο, αλλά και τα υπέρ της χριστιανικής θρησκείας απολογητικά αυτού συγγράμματα λαλούσει και απαγγέλουσε την μεγαλοπρέπεια της δόξης του αγιοσύνης του Θεού και σωτηρισμού Χριστού. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ανεδείχθησαν άξιοι της επωνυμίας του Χριστού, διότι ούτε δεν κυνήθησαν την αλάβωση των σταυρών αυτού και ακολουθήσουν σιωπήσω αυτού. Κέρδος και ανάπαυση αυτών ή το παθήν υπέρ της ευσεβίας κατά των βασίλειων της ελευκίας. Ο δε Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τον Χριστό ο αιμός έρος, ακούων εις το στον Θείον Παύλο λέγοντα «Χριστός είναι σταύρομαι, ζω δε ευγέτη εγώ, ζείτε εν εμή Χριστός». Οι Άγιοι γενόμενοι μέτοχοι της χάριτος του Θεού αναγνωρίζουν μετά των Αγίων Αποστόλων ευεργέτη της Εκκλησίας, ως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος περί των Αποστόλων. Όντως, οι ατροί της Οικουμένης εκείνοι και γεωργοί και κυβερνείται. Οι ατροί μεν επιδίνω σήματα
εθεράπευον. Γεωργή δε, επειδή το λόγο της ευσεβίας κατέσπυρον. Κυβερνείται δε, επειδή το κλειδόνιον της πλάνης έπαυσαν. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμώντες τη μνήμη των Αγίων Πάντων, εξαιρέτως δε της υπερευλογημένης Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, μετά του Ινωδού είπομεν, λιμένα σωτηρίας των βαπτιστήν, αποστόλους, προφήτας και μάρτυρας, συναστητές, θείους διδασκάλους και ιερείς, πατριαρχών δε σύλλογων και ιερομάρτυρας ευπλεής, γυναίκας μιλωθέους, οσίους και δικαίους, νυν επαξίως επιμίσομεν. Αμήν. كريما صاحب الانطا بطريرك المدينه المقدسه اورشليم كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بمناسبه احد جميع القديسين فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات ومن لا ياخذ صليبه ويتبعني فلا يصطحبكم. متى العاشر الآية 230 إلى 38. أيها الإخوة المحبوبون في المسيح، أيها المسيحيون الأتقياء، إن نعمة الروح القدس قد جمعتنا اليوم ضمن الإجراءات الوقائية بسبب جائحة فيروس الكورونا في هذا المقام الديني التاريخي الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس، ألا وهو بئر يعقوب، وأيضا مكان اللقاء العجيب الذي تم بين ربنا ومخلصنا يسوع المسيح والمرأة السامرية، لكي بشكر نعيد لجميع القديسية المسكومة وبالأخص لتذكار القديس الشهيد يوستينوس الفيلسوف والذي ينحدر من فلافيا نيابوليس الفلسطينية والمعروفة بمدينة نابلس الحالية. إن عيد جميع القديسين يشكل امتدادا لعيد العنصر العظيم أي الروح القدس الذي حل من السماء على شكل ألسن نارية على التلاميذ ورسل القديسين. إن صحابة جميع القديسين تشكل الأنبياء الذين كرسوا للعالم بمجيء المسيح والرسل الذين اقتنصوا الأمم واصطادوا البشر والشهداء الذين احتملوا الإهانات والعذابات والآباء المتوشحين بالله الذين باستدارة الروح القدس حددوا بأمانة إيمان الكنيسة الصحيح ومحفل الأبرار والصديقين ومصاف النسوة المكرمات وباقي جميع القديسين الذين أماتوا ألام الجسد وجنحوا العقل بالعشق الإلهي وطيروه إلى السماء مبتهجين مع الملائكة. إن جميع هؤلاء القديسين قد صاروا مساهمين ومشاركين لنعمة المعزي أي الروح القدس، والذي بحسب القديس بولس الرسول قد أتيتم إلى جبل سهيان وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى رضوات هم محفل الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. عبرانيين الإصحاح الثاني عشر. إن مدينة الله الحي هي أورشليم العتيدة، أورشليم السماوية، أي كنيسة قديسي الله، الكنيسة السماوية، أي ملكوت السماوات بحسب زكام فيوم. إن مثال وصورة هذه الكنيسة السماوية هي أورشليم الأرضية، أي كنيسة المسيح الأرضية. وهذا يعني أن الكنيسة هي جسد المسيح، وأن المسيح هو رأس جسد الكنيسة، وهو المكان والموضع حيث يسكن الروح القدس، ويستمر ويجمع كل مؤسسة الكنيسة كما يكرس بولس الرسول، فإنه فيه أي في جسد المسيح يحل كل ملء له جسديا. وبمعنى آخر فإن المسيح قد صار مثالا لجميع البشر
الذي يريد أن جميع الناس يحرصون وإلى معرفة الحق يقبلون، كما يعلم بطرس الرسول: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. حقا أن قديسي الكنيسة قد صاروا مقتضين ومتمثلين بالمسيح، كل واحد بحسب موهبته وجهاده، سامعين لوصية القديس بولس الرسول الأبوية التي تقول: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. ولأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحان. ويفسر القديس فيليبطس أقوال القديس بولس الرسول هذه قائلا: أعيش حياة جديدة والمسيح لي هو كل شيء، النفس والنور والحياة. وكما يقول القديس فيليبطس بن إيصاس: لا شيء من أهواء الناس البشرية تعيش في داخلي، ولا الحزن ولا الغضب ولا الخوف ولا شيء من الذين يرمون ويدنسون نفس البشر، وذلك لأن في داخلي يعيش المسيح. إن جميع قديسي الكنيسة يعرف بأنهم خدام أصليون وعاملين للعهد القديم، فكم بالأحرى خدام العهد الجديد، خدام عهد المسيح الإله. فإن الحكيم بولس يدعو كارثي الإنجيل رائحة المسيح المقبولة لدى الله، ومن رائحة المسيح النقية لله، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. إن رائحة المسيح هذه ليست هي إلا قداسة أصدقاء المسيح، أي قديسي المسيح بحسب بطرس الرسول: كونوا قديسين لأني أنا قديس. إن قديسي الله هم أولئك الذين يدعون مجد الله، كما يقول داود النبي: من جيل إلى جيل يسبح أعمالك وبتبدوتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهب. وهذا ما صنعه بالقول والفعل من نكرمه اليوم بين جميع القديسين: القديس يوستينوس العجائبي بحسب ترتيانوس، ويدعى بالفيلسوف والشهيد بحسب تبتليانوس، وبحسب أفسافيوس القيصرية فإن القديس يوستينوس قد اضطهد كمسيحي من قبل الفيلسوف الوثني ميشينوس اللعين، وقطع رأسه وأصبح معجو في الشهداء على عهد الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس في روما سنة 165 ميلادي مع 6 مسيحيين آخرين، ولم يتوقف عن الشهادة الإلهية، بل أيضاً من أجل دفاعه عن الديانة المسيحية، متحدثاً فيها عن عظمة مجده وقداسة إلهنا ومخلصنا المسيح. إن قديسي الكنيسة قد صاروا مستحقين لاسم المسيح، لأنهم لم يترددوا أن يأخذوا صليب المسيح ويتبع المسيح. يدعى القديس أغناطيوس المتوشح بالله المسيح بأنه عشق سامع لأقوال بولس الرسول: مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. إن القديسين قد صاروا مساهمين ومشاركين لنعمة الله، ويعرفوا بأنهم مع رسل القديسين كمحسنين إلى الكنيسة، كما يقول القديس يوحنا الذهبي القام عن الرسل: فهم حقا أطباء المسكونة والفلاحين والحكام، فأطباء لأنهم قد شفوا الأمراض، وفلاحين لأنهم زرعوا بذور التقوى، وحكام لأنهم أوقفوا الضلالة. ونحن أيها الإخوة الأحبة نكرم تذكار جميع القديسين اليوم، وخاصة الضائقة البركات سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، ومع المرنمين أهتف ونقول: لنمدح الآن بواجب الاستحقاق للميناء الخلاصي، أعني به الصادق والرسل والأنبياء والشهداء مع النساك، ومحفل المعلمين الإلهيين والكهنة والرؤساء الآباء والشهداء في الكهنة الشريفي الحسب والنسبة المحبات لله مع الأبرار والصديقين.
آمين. Ayo Rabbana Yashar, Yashir Rabbana, Yitkamna Uwa Khalisina.